Η φλόγα της αλληλεγγύης δυναμώνει για τους πληγέντες στο Δήμο Χερσονήσου, όπως μαρτυρούν και οι εικόνες από τον χώρο συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης, ρουχισμού και όχι μόνο, στο Σύλλογο Γυναικών Μαλλίων, ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό δεκάδων οικογενειών που έχουν ανάγκη. Παίρνει αυτό που του αρέσει. Αυτό το δοκιμασμένο από άλλους ρούχο γίνεται καινούριο σε αυτόν που το φοράει, σε αυτόν που το έχει ανάγκη. Και το βλέπεις και για μας αυτό είναι η πληρωμή μας. Έλα, πάρε και αυτό, πάρε και αυτό, πάρε και αυτό. Δεν σταματάμε, δεν λέμε όχι, πήρες αρκετά. Πάρε κι άλλα, πάρε κι άλλα. Μα πάρε και αυτό, μα πάρε και αυτό. Πάρε μια κουβέρτα, πάρε ένα μαξιλάρι, πάρε 5 πακέτα μακαρόνια ακόμη. Μεγάλη είναι και η κινητοποίηση πολιτών από Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ελβετία και όχι μόνο, καθώς διέθεσαν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο συνολικά ξεπερνά τις 10.000 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί στους πληγέντες στις αρχές του νέου έτους. Ο λογαριασμός θα είναι ανοιχτά μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη. Από εκεί και ύστερα θα μοιραστούν οι επιταγές στις οικογένειες. Πιστεύω ότι θα είναι εκεί γύρω στην αλλαγή του χρόνου. Τα 10 χιλιάρικα είναι από το εξωτερικό. Γερμανία, Ολλανδία, Ελβετία, δόξα τω Θεώ, Γαλλία. Έχουμε πολλούς φίλους. Πολλούς φίλους που περάσανε καλά και το ανταποδίδουνε. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η συγκέντρωση χρημάτων και επίπλων για την ανακαίνιση παιδικών δωματίων οικογενειών που επλήγησαν από την πρόσφατη θεομηνία. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Θελοντικού Συλλόγου Άταχτη, την οποία στηρίζει η Ενωρία Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, καθώς και κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Χερσονήσου. Δεν θα μπορούσαμε να απέχουμε από μια τέτοια προσπάθεια. Όπως η μάνα και ο πατέρας βρίσκονται κοντά στα παιδιά τους, και στην χαρά και στη στεναχώρια, έτσι και εμείς ως Ενωρία, ως τοπική εκκλησία, αλλά και ως Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης, από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να είμαστε εδώ, δίπλα στις οικογένειες. Δοξάσαμε τον Θεό που δεν θρηνήσαμε θύματα. Αυτό ήταν το βασικότερο για μας. Όλα τα υπόλοιπα φτιάχνουν. Η καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών και επαγγελματιών ξεκίνησε τις προηγούμενες μέρες και θα διαρκέσει 40 ημέρες. Σε συνεργασία με τους ατάκτους, που καθόλου άτακτοι δεν είναι, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να παρέχουμε αυτά τα οποία πραγματικά χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι για να κάνουν όμορφες γιορτές. Ειδικά στα παιδιά. Ειδικότερα στα παιδιά. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε και στις κάτω γούβες, όπου κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Ήταν πάρα πολλά τα νερά, πλημμυρίσαμε εδώ μέχρι πάνω το σπίτι, φοβηθήκαμε μην το πάρει κιόλας. 2 μέτρα το νερό. Ναι, ο Δήμος είπε ότι κάτι θα κάνει, δεν ξέρουμε, αλλά φοβόμαστε μην ξαναγίνει αυτό. Ευτυχώς ο Θεός ήθελε και δεν μετρούμε βαθιές πληγές. Είναι μόνο υλικές ζημιές, ευχαριστούμε τον Θεό πρώτα απ' όλα, περιμένουμε πρώτο, όπως είπατε, τα έργα υποδομής να γίνουν άμεσα και να μην έχουμε κοροϊδία.